Εμείς είστε το φως του κόσμου, που δύνατε πόλεις κρυβήν επάνω όλους κειμένοι, που δε γέρος ηλίχνων και τη θέση με αυτόν υπό των μόδιων, αλλά επί τη λιγνία και λάβει πάση της επιοικία, ούτω λαμψάτω το φως ημών έγνωστε των ανθρώπων, όπως είδος είναι μόνο τα καλά έργα, και δοξάσωση τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μη νομίζετε ότι έχουν καταλύσει τον νόμο ή τους προφήτας που κύρτον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Εμμανουήλ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Ιησέ Χριστό Διακονίας, παθώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την πληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τον σόρδωρεον αξίους ημάς πίσον Θεοτόκε και Παρθένε, παρολώσαν τα πτυπεργήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εμπίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άδρατε. Αγαπητέ Παύλε, ας σε προσφωνέσαι φίλου. Εύχομαι καλή δύναμη καταρχήν να έχετε. Θα συνεχίσει τον τίμιο αγώνα, τον έντιμο που μέχρι τώρα κάνεις. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Και ο τόπος σας είναι δήμαρχο. Βέβαια σε όλους πρέπει να ευχηθούμε το ίδιο. Σε ποια εκλογικά κέντρα πάμε. Ο κόσμος θα αποφασίσει. Είσαι γνωστό το ίδιο χρόνια, δημόσιο πρόσωπο. Σε γνωρίζει όλο το προνομός Κυρκής. Από τις δραστηριότητες που έχεις και εύχομαι όλα να πάνε καλά και να σε δούμε και δίπλα. Να ζήσεις. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε όλους που παρευρεθήκατε σήμερα εδώ στα εγγένεια του Εκλογικού Κέντρου της Δημοτικής Παράταξής μας Δήμος Αξιών. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να υποδεχθούμε τον άνθρωπο που ενέπνευσε όλους εμάς να συνταχθούμε στη Δημοτική Παράταξη Δήμος Αξιών. Παύλο τον Νικήτη. Τα δύνατα δυνατά να σας αποζημιώσουμε για αυτή σας την ταλαιπωρία. Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότησες, σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου για τη σημερινή παρουσία σας στα εγγένεια του εκλογικού μας κέντρου. Η παρουσία σας εδώ απόψε
στέλνει μήνυμα ενότητας, μήνυμα ενεργοποίησης των υγιών και κοινωνικών δυνάμεων που θέλουν επιτέλους να αλλάξει ο Δήμος Κιλκής με το σαφές μήνυμα της αλλαγής. Φτάνει πια ως εδώ. Φτάνει η αδράνεια και η οπισθοδρόμηση. Φτάνει το χάσιμο του χρόνου. Εμπρός μαζί για το νέο ξεκίνημα, για μια νέα αρχή. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ απευθύνω στους νέους και στις νέες που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Είναι αυτοί που καλούνται τώρα να δώσουν το δικό τους στίγμα και το δικό τους παρόν στο προσκλητήριο της ιστορίας του τόπου μας, στο προσκλητήριο της ιστορίας του Κιλκής. Είναι αυτοί που καλούνται να βάλουν τη δική τους πινελιά στη διοίκηση του Δήμου μας. Για τα παιδιά αυτά, με τα ωραία όνειρα, οφείλουμε όλοι να εργαστούμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα κρατήσουμε στον τόπο αυτό. Να παραδώσουμε έτσι έναν Δήμο αντάξιο των προσδοκιών τους. Φίλες και φίλοι, η παρουσία σας απόψε εδώ πιστοποιεί και τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργήθηκε μεταξύ μας. Από την πρώτη κιόλας στιγμή που ανακοινώσαμε την ίδρυση της δημοτικής μας παράταξης, είστε δίπλα μας και βεβαίως στέλνει ένα σαφές μήνυμα νίκης. Θέλω να γνωρίζετε ότι παρότι οι δημοσκοπήσεις μας έχουν αρκετές μονάδες μπροστά από τις υπόλοιπες συνυποψήφιες παρατάξεις, εμείς την αισιοδοξία της νίκης της παράταξής μας δεν την αντλούμε από δημοσκοπήσεις, αλλά από την αγάπη που δείχνετε στην παράταξή μας και στα πρόσωπά της. Η αισιοδοξία αυτή πηγάζει μέσα από τη δική σας επιδοκιμασία, μέσα από τα δικά σας λόγια, μέσα από τα μάτια και τις αγκαλιές σας που τόσο απλόχερα μας χαρίζετε όλους. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή το εισπράττουμε. Γι' αυτό και σας εμπιστευόμαστε. Γι' αυτό και είμαστε βέβαιοι ότι στις 26 του Μάη θα μας δώσετε μια καθαρή εντολή να αναλάβουμε τη διοίκηση του Δήμου μας. Γιατί διοικήθηκε από ανθρώπους χωρίς όραμα και σχέδιο, που το μόνο που έδειξαν ήταν η αδιαφορία και η αμέλεια. Φίλες και φίλοι, σήμερα μπαίνουμε στην τελική ευθεία του αγώνα της προεκλογικής αναμέτρησης. Σήμερα γινόμαστε όλοι μας μία φωνή. Σήμερα γινόμαστε όλοι μας μία αγκαλιά που αγκαλιάζει όλη την τοπική κοινωνία για να μεταφέρει σε κάθε της γωνιά, σε κάθε της άκρη, σε κάθε χωριό και σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα ότι επιτέλους ήρθε η ώρα να αλλάξει αυτός ο τόπος. Ήρθε η ώρα η δημοτική μηχανή να πάρει μπροστά. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το Δήμο μας Δήμο πρότυπο για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν μας επιτρέπεται να έχουμε έναν Δήμο ουραγό, αλλά έναν Δήμο υπόδειγμα και πρότυπο. Πρότυπο στη λειτουργία του, στην παροχή υπηρεσιών,
και φυσικά στη σχέση του με τον Δημότη. Γνωρίζουμε τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε από την επόμενη κιόλας ημέρα. Γνωρίζουμε τα ζητήματα που ταλανίζουν τον τόπο μας. Έχουμε όμως τη θέληση και μπορούμε να δώσουμε λύση στα προβλήματα του τόπου. Είμαστε περήφανοι για τους ανθρώπους που στελεχώνουν την παράταξή μας, τη Δημοτική Παράταξη Δήμος Αξιών. Γιατί είμαστε η ομάδα που ξεχωρίζει για τη συλλογική και όχι για την ατομική συμπεριφορά. Είμαστε η ομάδα που την απαρτίζουν στελέχη με ικανότητες και με γνώσεις και που τα μέλη της εκπροσωπούν την κοινωνία σε όλο το έθνος της. Στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης εκλέγουμε τους ικανούς. Αυτούς που μπορούν να δουλέψουν για τον τόπο, ανεξάρτητα από τα όποια κομματικά κριτήρια. Στην ομάδα μας, που την ξέρετε όλοι πολύ καλά, οι υποψήφοι προέρχονται από όλες τις πολιτικές, δημοκρατικές παρατάξεις. Ένα φαινόμενο που πραγματικά θα το ζήλευαν πολύ. Κανείς μας όμως δεν φορά, και το έχετε διαπιστώσει, κομματική στολή. Κανείς μας δεν φορά κομματικά δαχτυλίδια και βραχιόλια. Όλο αυτό το καιρό μαζί με την ομάδα μας τρέχουμε από χωριό σε χωριό, από σπίτι σε σπίτι, από πολίτη σε πολίτη, για να ακούσουμε όλους τους συνδημότες μας. Να συζητήσουμε μαζί τα προβλήματα του Δήμου μας. Να τα ακούσουμε, να τα ενσωματώσουμε στο πρόγραμμά μας και να αναδείξουμε συγκεκριμένες προτάσεις και να τις υιοθετήσουμε. Με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι το πρόγραμμά μας, φίλες και φίλοι, το οποίο και δημοσιεύσαμε και σας παρακαλώ στο τέλος να περάσετε, να το πάρετε για να το μελετήσετε. Εδώ και περίπου 2 εβδομάδες, τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή, υπάρχει και στο site της παράταξής μας. Βρήκε μεγάλη απήχηση και υιοθετήθηκε ως ένα σημαντικό βαθμό και από άλλους συνδυασμούς και από άλλους χώρους. Το γεγονός αυτό δεν μας στεναχωρεί καθόλου, μας χαροποιεί αντιθέτως, διότι ελπίζουμε ότι θα δείξουν την ίδια συνένεση και μετά τις εκλογές, όταν θα είμαστε εμείς στο τιμόνι της διοίκησης του Δήμου. Γιατί πάνω απ' όλα βάζουμε το καλό του Δήμου μας και των Δημοτών. Φίλες και φίλοι, παντού όπου πηγαίνουμε διακρίνουμε μια πλειοψηφία συμπολιτών να μας λέει με ενθουσιασμό: προχωράτε παιδιά, γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Αυτό το μήνυμα στέλνουν οι πολίτες του Δήμου Κιλκής από τη μία έως την άλλη άκρη, γιατί κουράστηκαν από τις άκαρπες υποσχέσεις, γιατί έπαθαν και έμαθαν από τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα. Οι δημότες θέλουν και ζητούν ανθρώπους που μπορούν να παράξουν έργο, να παράγουν καθημερινά έργο. Θέλουν και ζητούν αυτούς που βάζουν τη θυσία για τα κοινά ζητήματα πάνω
από τη θητεία του καθενός. Πολλοί πολίτες, βλέποντας υποψηφίους που θήκευσαν για χρόνια, το ξέρετε όλοι, στη διοίκηση του Δήμου και που διεκδικούν εκ νέου την εκλογή τους, αναρωτιούνται γιατί θα μπορέσουν τώρα όταν δεν μπόρεσαν πιο πριν, γιατί δεν έκαναν πράξη εδώ και τόσα χρόνια αυτά που μας προτείνουν τώρα. Αυτά είναι, φίλοι μου, τα κρίσιμα ερωτήματα των εκλογών. Όχι άλλα χαμένα χρόνια για τους Κυρκισιώτες. Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες για τον τόπο μας. Φίλες και φίλοι, είστε όλοι αγαπημένα πρόσωπα. Στις εκλογές αυτές, αρκετοί από τους συνδημότες μας είναι υποψήφοι και με άλλες δημοτικές παρατάξεις. Εμείς ως παράταξη και εγώ προσωπικά τους συγχαίρουμε ειλικρινά όλους. Διότι μόνο με τη συμμετοχή στα κοινά ζητήματα δημιουργούνται ενεργοί πολίτες για να πάει ένας τόπος μπροστά και όχι απαθής. Σε όλους αυτούς τους υποψηφίους εύχομαι έναν όμορφο και έντιμο πολιτικό αγώνα. Το μήνυμα που θέλω να στείλω σήμερα από εδώ σε όλους αυτούς που στηρίζουν τη Δημοτική Παράταξη Δήμος Αξιών είναι, γιατί το έχουμε ανάγκη, ο σεβασμός και η κατανόηση που πρέπει να έχουμε και να δείξουμε προς όλους τους υποψηφίους, άσχετα από την παράταξη στην οποία ανήκουν, στον αγώνα τους για την διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής. Μπορεί σήμερα να μην μαχόμαστε από το ίδιο μετερίζει. Μπορεί σήμερα κάποιοι να μας αντιμάχονται. Είναι όμως όλοι τους άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Εμείς θα έρθουμε να ενώσουμε και όχι να διχάσουμε. Είναι Κυρκισιώτες και Κυρκισιώτισσες και εμείς ως Δημοτική Παράταξη οφείλουμε να δουλέψουμε για όλους και όχι για μερικούς. Ως Δήμος Αξιών σεβόμαστε όλους τους συμπολίτες μας ανεξάρτητα από τις επιλογές τους σε παράταξη. Στον αγώνα μας για το μέλλον του Δήμου Κυρκής πρωτοπορήσαμε ακόμη μια φορά. Καταργήσαμε, και αυτή ήταν η αρχική μας θέση, η φιλοσοφία μας, από το λεξιλόγιο μας τη λέξη αντίπαλο. Ανοίξαμε την αγκαλιά μας στους πολίτες και προχωράμε με οδηγό τις προγραμματικές μας θέσεις, διεκδικώντας την ψήφο των δημοτών. Αυτό είναι λοιπόν που μας κάνει να ξεχωρίζουμε και που με χαρά διαπιστώνω ότι το εκτιμούν και οι πολίτες. Το αποδεικνύετε κι εσείς. Αυτή είναι η νοοτροπία που διαποτίζει σε πνεύμα και σε νόημα την παράταξή μας. Στη μάχη της εκλογικής αναμέτρησης σύμμαχός μας είναι η εκτίμηση και η συμπαράσταση των κατοίκων του Δήμου μας. Στη μάχη αυτή δεν θέλουμε να λείψει κανείς. Η στήριξή σας μαζί με τη δυναμική των στελεχών μας εγγυούνται την πρωτιά για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη νίκη στις 26 του Μάη. Συνδημότησες και συνδημότες, ο Δήμος Κυρκής έχασε πολλές ευκαιρίες για πρόοδο και προκοπή εξαιτίας μιας διαρκούς αδιαφορίας, εξαιτίας έλλειψης γνώσης και στρατηγικής. Όλες οι δημοτικές ενότητες του Δήμου
Κυρκής, Γαλλικού, Βοϊράνης, Κουσών, Μουριών, Πικρολίνης και Χέρσου αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα σχετικά με τις δομές της σύγχρονης κοινωνίας. Σε προβλήματα στον πολεοδομικό σχεδιασμό, στις υποδομές και στις αναπλάσεις. Προβλήματα στην εμπορικότητα, την οικονομία και στον πολιτισμό. Προβλήματα στην τουριστική αξιοποίηση των φυσικών και των πολιτιστικών πόρων. Δεν στερούμε όμως ως δημοτικές ενότητες, σε κοινωνικότητα, σε ποιότητα ανθρώπινου δυναμικού, σε επιστημονικό προσωπικό, σε επιστημονικό δυναμικό, σε θέματα φιλοξενίας, σε φυσικούς, πολιτιστικούς και τουριστικούς πόρους, καθώς και σε νέες ιδέες. Όραμά μας είναι να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα όλων των δημοτικών ενωτήτων και να δημιουργήσουμε ένα Δήμο πρότυπο στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Στη σκέψη μας, ο Δήμος μας δεν μπορεί να είναι ένας παρατημένος τόπος με επιχειρήσεις και καταστήματα που τα βγάζουν πέρα με μεγάλη δυσκολία, αλλά ούτε και με εγκαταλελειμμένες δημοτικές ενότητες και χωριά, με τα φώτα σβηστά και με αδέσποτα ζώα. Για εμάς, ο Δήμος Κυρκής οφείλει να είναι ένας σύγχρονος και ελκυστικός για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου, φιλικός για τους νέους και στοργικός για τους ηλικιωμένους. Για να κάνουμε πράξη το όραμά μας, σχεδιάσαμε και είναι σήμερα στη διάθεση όλων σας. Ως παράταξη δώσαμε μεγάλη μάχη για να σχεδιάσουμε το πρόγραμμα της δημοτικής μας παράταξης. Το ονομάσαμε Κυρκής επί τέσσερα. Γιατί το ονομάσαμε έτσι? Γιατί όπως ένα όχημα 4x4 ξεπερνάει τα εμπόδια, έτσι και το δικό μας πρόγραμμα είναι ένα όχημα 4x4 που δίνει όθηση και δυναμική για το Δήμο, για να ξεπεράσει τις υπάρχουσες δυσκολίες, για να μας οδηγήσει στον δρόμο της ευημερίας και της πρόοδου. Το Κυρκής επί τέσσερα αναπτύσσεται σε τέσσερις άξονες. Ο πρώτος άξονας στο Κυρκής της ανάπτυξης, στο Κυρκής της ασφάλειας, στο Κυρκής της αλληλεγγύης και στο Κυρκής της αξιοπιστίας. Ο πρώτος άξονας αφορά την ανάπτυξη και καλύπτει δράσεις που σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους άξονες μπορούν να αλλάξουν τη σημερινή εικόνα του Δήμου. Αφορά συγκεκριμένα στον πολεοδομικό σχεδιασμό, τον εξυγχρονισμό των εισόδων της πόλης του Κυρκής και των δημοτικών ενωτήτων όλων. Αφορά σε έργα και υποδομές ανάπτυξης, στην αξιοποίηση του αθλητισμού, του τουρισμού, των πολιτιστικών μας χώρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την επιχειρηματικότητα για ανάπτυξη των επιχειρήσεων του Δήμου. Ήδη εδώ κάνω μια παρένθεση. Για να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο, για να επιστρέψουν οι νέοι, τα καλά μυαλά που έχουν φύγει έξω, ετοιμάζουμε σχέδιο νόμου από την άλλη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων μας, για να δώσουμε υπεραξία στη γη μας, ούτως ώστε να μην εμποδίζονται οι επιχειρηματίες όπως σήμερα δεν μπορούν να επιχειρήσουν, να κάνουν επιχειρήσεις για να προσλάβουν προσωπικό, για να μειωθεί η ανεργία. Εμείς θα είμαστε αυτοί που θα ανοίξουμε τον δρόμο
για να μπορέσουν με ευκολία να επενδύσουν. Όχι μόνο οι ντόπιοι επιχειρηματίες, αλλά όλοι οι επιχειρηματίες που θέλουν να κάνουν επιχειρηματικότητα στον τόπο. Ο δεύτερος άξονας κυβικής επιτέχεια, της ασφάλειας. Ασφάλεια, φίλες και φίλοι, είναι το συνέστημα, εκείνο που θέλουμε, να αισθάνεται κάθε πολίτης στον τόπο μας και που πρέπει να αγκαλιάσει κάθε έκφραση και έκφανση των δράσεών μας για τη βελτίωση της καθημερινότητας. Με βάση τον άξονα της ασφάλειας έχουμε σχεδιάσει δράσεις που εξασφαλίζουν την ποιοτική βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, όπως για παράδειγμα την καθημερινή προάσπιση της υγείας των πολιτών μέσα από την εξασφάλιση της καθαριότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Ο τρίτος άξονας του κυβικής επί τέσσερα είναι ο άξονας της αλληλεγγύης, που στοχεύει να καλύψει τα κοινωνικά κενά που διαμορφώθηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης και να διαμορφώσει μια σύγχρονη δημοτική κουλτούρα στην οποία εφ' εξής θα πρωτοσταθεί ο Δήμος Κυλκής στις παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες προς πολίτες. Δίνουμε ρόλο και ουσία στις δράσεις της κοινοφρονής επιχείρησης του Δήμου μας, το Κυλκής της ανθρωπιάς, της φιλοξενίας και της αλληλεγγύης. Είναι το στίχημα που καλούμαστε να κερδίσουμε τα επόμενα χρόνια. Ο τέταρτος άξονας είναι ο άξονας της αξιοπιστίας. Είναι ο άξονας που θα προσδιορίσει τη νέα ταυτότητα του Δήμου ως οργανισμού. Είναι αυτός που στοχεύει να καλύψει τα λειτουργικά κενά, ώστε να δημιουργήσουμε ένα Δήμο που συνεργάζεται με όλους και δεν ταλαιπωρεί τους πολίτες, που σχεδιάζει, προγραμματίζει και υλοποιεί με διαφάνεια και με συνέπεια ένα δημοσύγχρονο, φιλικό, αποτελεσματικό παρόντα για όλους και ανοιχτό στις ιδέες όλων. Φίλες και φίλοι, έχουμε το σωστό πρόγραμμα. Έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους. Έχουμε μεράκι και διάθεση για δουλειά. Έχουμε τους τρόπους χρηματοδότησης, οι οποίοι και αναφέρονται αναλυτικά στο πρόγραμμά μας. Δεν λένε λόγια ή δεν προγραμματίζουμε για να τα αφήσουμε στα σιρτάρια. Αυτά που θα δείτε ίσως δεν τα έχετε ξαναδεί ποτέ, γιατί είναι όλα σχεδιασμένα και προγραμματισμένα. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι να ενημερωθούν καλά οι συνδημότες μας για να μας δώσουν την εντολή για την διοίκηση του Δήμου. Να γίνει γνωστό σε κάθε γωνιά του Δήμου μας το πρόγραμμά μας, οι αρχές και οι προτεραιότητές του. Να εκτιμηθεί η δυναμική των προτάσεών μας. Εσείς που είστε σήμερα εδώ, έχετε χρέος να μιλήσετε σε όλους τους συνδημότες. Μεταφέρετε σε όλους το μήνυμα της ελπίδας και της αισιοδοξίας. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τη ρότα και να τραβήξουμε μπροστά. Ήρθε η ώρα να αφήσουμε πίσω μας τη μικροπολιτική και τα μικροσυμφέροντα και να βαδίσουμε δυναμικά στο μέλλον. Έφτασε, φίλες και φίλοι, η ώρα οι άνθρωποι που έχουν μεράκι και πάθος να δουλέψουν επιτέλους για αυτόν τον τόπο. Σας καλώ, ελάτε να ανοίξουμε τα πανιά μας και να ταξιδέψουμε μαζί σε μια πορεία ανάπτυξης, έχοντας για πηξίδα έναν καλά σχεδιασμένο αναπτυξιακό χάρτη με σαφές στρατηγικό σχέδιο.
που οδηγεί σε έναν Δήμο στον οποίο αξίζει να ζεις και να αισθάνεσαι περήφανος γι' αυτόν και όχι όπως εμείς σήμερα. Πάμε λοιπόν δυνατά όλοι μαζί και στις 26 του Μάη ξανά εδώ για να γιορτάσουμε το ξεκίνημα του Δήμου μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου για την παρουσία σας στην Εγαλιώδη εδώ. Θέλω να γίνετε οι Ιεραπόστολοι των ιδεών μας, της φιλοσοφίας μας, να γυρίσετε από σπίτι σε σπίτι. Το Κυρκή δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Δεν είναι για πειράματα άλλο. Δεν αντέχει άλλο. Σας ευχαριστώ.
σήμερα εδώ μαζί μας. Ελεύθερος επαγγελματίας.
μηχανολόγος μηχανικός. Για να γίνουν παρθένα. Νόπι.
αγρότησα. Thank you.